ζευγάρι. Χθες, πολύ ωραίο ζευγάρι. Όμως οι δυο τους ούτε διαψεύδουν ούτε το επιβεβαιώνουν. Εμείς έχουμε κάνει ένα ρεπορτάζ, ένα καυτό ρεπορτάζ με όλο το χρονικό και έχουμε και κάποιες δηλώσεις του Γιάννη Τσιμιτσέλη για την σχετική σχέση. Θέλετε να το δούμε? Για πάμε. Swish, swish, swish. Μετά τον χωρισμό του από τη Βάσο Λασκαράκη, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης φαίνεται πως έχει γυρίσει σελίδα στη ζωή του. Τις τελευταίες εβδομάδες φουντώνουν όλο και περισσότερο οι φήμες που θέλουν τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και την Κατερίνα Γερονικολού να είναι ζευγάρι. Οι φωτογραφίες μάλιστα που δημοσίευσε το περιοδικό OK πυροδότησαν ακόμη περισσότερο τις φήμες που θέλουν τους δύο ηθοποιούς να βρίσκονται στην αρχή ενός τρυφερού ειδηλίου. Αντώνη, δες την κατασκευή του μπαμπά, δεν είναι πάρα πολύ ωραία? Παίζει ο σπουδαίος καρδιοχειρουργός μπαμπάς με Λέγκο. Μάλιστα, ο φωτογραφικός φακός τσάκωσε τον Γιάννη Τσιμιτσέλη έξω από το σπίτι της Κατερίνας Γερονικολού, λίγο πριν επισκεφτούν μαζί τη μητέρα του ηθοποιού, προκειμένου να της ευχηθούν για την ονομαστική της εορτή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι δυο τους έχουν κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση τους, ενώ μάλιστα συγκατοικούν. Δεν είναι το πρόβλημα ούτε η εκκλησία ούτε το νηφικό, κύριε Ανδρομάχη μου. Εγώ είμαι το πρόβλημα. Ο κύριος Αριστίδης έχει αϊπνίες επειδή δεν θέλει να παντρευτεί την κόρη του. Πριν λίγες ημέρες, σε ερώτηση των δημοσιογράφων για τη φημολογούμενη σχέση του με την Κατερίνα Γερονικολού, ο ηθοποιός απέφυγε να απαντήσει. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι. Πώς αντιδράτε όμως που γράφετε όλα αυτά που γράφετε τον καιρό? Με αυτό που κάνω τώρα δεν σχολιάζω κάτι. Σας ενοχλεί που οτιδήποτε και να κάνετε, εκτός από τα επαγγελματικά, αφορούν, γράφουν και για τα προσωπικά σας. Είναι λογικό, εφόσον βρίσκομαι στην τηλεόραση, στο θέατρο. Είναι λογικό, σας καταλαβαίνω απόλυτα. Έχει κάνει κάποια ερώτηση στο παιδί που να του έχετε εξηγήσει ότι δεν ισχύουν όλα αυτά που γράφει? Επειδή είχε σε τρυφερή ηλικία. Δεν μπαίνει σε site μέσα το παιδί, ούτε και σπάνια βλέπει τηλεόραση έτσι κι αλλιώς. Και το αφήνω μόνο να βλέπει εμένα στην τηλεόραση για να γαλουχηθεί σωστά. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης άλλωστε είναι ένας καλλιτέχνης, ο οποίος επιλέγει συνειδητά να μην απασχολεί τα μέσα με την προσωπική του ζωή. Ενώ αντίστοιχη στάση είχε κρατήσει και στο παρελθόν με το χωρισμό του από την ηθοποιό Βάσο Λασκαράκη, ανακοινώνοντάς τον στα μέσα με ένα δελτίο τύπου. Σκεφτήκαμε και αποφασίσαμε από κοινού ότι θα είναι καλό να το εκθέσουμε με αυτόν τον τρόπο για να μπορέσουμε έτσι να προστατεύσουμε και το παιδί. Και να δείξουμε ότι δεν υπάρχει ούτε κάποιος λόγος ανησυχίας, ούτε κάποιος λόγος ότι δεν υπάρχει κάποιος τσακωμός, ότι υπάρχει κάτι το εξειζητημένο που έχει συμβεί. Και θέλαμε να το βγάλουμε προς τα έξω για να μπορούμε να έχουμε την ηρεμία που είχαμε και πριν, όταν δεν προκαλούσαμε σε αυτή την κατάσταση, επήγει να υπάρχει μια ηρεμία. Πολύ ωραία το έχει χειριστεί ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Λοιπόν, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.